Σε ό,τι μας αφορά, θεωρούμε αυτονόητο ότι πρέπει να έχουμε τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου να ετοιμάσουμε το δικό μας σχέδιο, το σχέδιο για την ανόρθωση της οικονομίας, το δικό μας μεσοπρόθεσμο σχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες, σαρωτικές θα έλεγα μεταρρυθμίσεις, διότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πλήρωσε η μεσαία τάξη και τα φτωχά στρώματα, με την φοροδιαφυγή δεν πλήρωναν οι πλούσιοι, διότι στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα ένα κράτος διαφθοράς και διαπλοκής, διότι στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα ένα πελατειακό κράτος το οποίο θέλουμε να αλλάξουμε και είναι η πρώτη μας δέσμευση απέναντι στο λαό μας και στους εταίρους μας ότι αυτά θα τα αλλάξουμε. Και ταυτόχρονα σε αυτό το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης θα δεσμευτούμε απέναντι στον ελληνικό λαό και στους ευρωπαίους εταίρους αλλά και στο μέλλον των επόμενων γενεών ότι δεν θα δημιουργήσουμε νέα ελλείμματα αλλά θα αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση μέσα σε πλαίσια δημοσιονομικής ισορροπίας. Io credo fortemente, credo che ci siano le condizioni per trovare un punto di intesa con le istituzioni europee da parte delle autorità greche. Noi pensiamo che ciascuno di noi nei nostri paesi debba fare le riforme, che sia fondamentale combattere insieme la corruzione, riformare la pubblica amministrazione, fare un sistema fiscale che sia in grado di scovare gli evasori e coloro i quali non pagano le tasse e contemporaneamente in questo essere poi in grado di continuare un percorso di riforme strutturali ma anche di prendere atto delle novità che la politica economica europea sta offrendo. Dato il mio massimo supporto al primo ministro Tsipras anche in termini di cooperazione bilaterale e di disponibilità al dialogo in tutte le sedi. Situation, the first tile will be Italian tile. This tile is a symbol of Italian semester. And this is a gift from you to you. Thank you very much. This is a CD with Greek language songs from Magna Graecia. Εξήλθα από μια εξαιρετικά χρήσιμη και επικοδομητική συζήτηση με τον ομότιμό μου, τον Υπουργό Οικονομικών κύριο Παντοάν. Συζητήσαμε μια ευρεία γκάμα θεμάτων που αφορούν την Ευρωζώνη, την Ιταλία, την Ελλάδα και βεβαίως τις προτάσεις μας, τις οποίες που εκθέσαμε όσο αφορά τον οδικό χάρτη για τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια που θα μας βγάλουν από την αυτοτροφοδοτούμενη κρίση των τελευταίων 5 ετών. Συζητήσαμε για μια σειρά από θέματα που είχα τη χαρά να συζητήσω και με τον κύριο Σαπέν στο Παρίσι προχτές, με τον κύριο Όσμπορν χθες στο Λονδίνο, που θα συζητήσω με τον κύριο Μάριο Ντράγκη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην έδρα της, στη Φραγκφούρτη αύριο το πρωί, και μια συνάντηση που με χαροποιεί ότι ανακοινώνω σε εσάς σήμερα την 5η το πρωί στο Βερολίνο με τον ομόλογό μου, τον κύριο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Οι συζητήσεις που είχαμε μέχρι τώρα, τόσο εδώ στη Ρώμη, όσο και στο Παρίσι, βέβαια και στο Λονδίνο, ιδίως με μια σειρά από επενδυτές, στον οποίο ο ρόλος είναι πολύ σημαντικός στη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, ήταν συζητήσεις οι οποίες επιβεβαίωσαν την κοινή πεποίθηση και την αποφασιστικότητα όλων μας να σταθεροποιηθεί επιτέλους η Ευρωζώνη. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αν η πηγή του προβλήματος, όχι ακριβώς η πηγή, αλλά η χώρα στην οποία ξεκίνησε αυτό το domino effect, αν θέλετε, η Ελλάδα, δεν αποκτήσει επιτέλους τη σταθερότητα που της αξίζει εντός μιας Ευρώπης η οποία αναπτύσσεται. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ιούνιος είναι μήνας ορόσημο, κύριε Υπουργέ. Μην μιλάτε όλοι μαζί, δεν είναι μήνας ορόσημο. Είναι στο θέμα του χρέους, κύριε Υπουργέ. Να πατήσω τώρα. Υπάρχει. Αλλά είμαι εδώ, ξέρετε. Το που θέλω να πω, όσο αφορά το χρέος, είναι το εξής. Θα χρησιμοποιήσουμε όποια χρηματοπιστωτικά εργαλεία και εφημισμούς χρειάζεται για να απομειώσουμε το ελληνικό χρέος,
να καταστήσουμε την ελληνική οικονομία βιώσιμη και να θέσουμε τέλος στην αυτοτροφοδοτούμενη σκοτωδίνη, η οποία έχει δημιουργήσει όχι μόνο ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα, αλλά και τροφοδοτεί μια κρίση αποπληθωρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτά ήταν τα ζητήματα που συζητήσαμε με τους ομολόγους μου στο Παρίσι, σήμερα στην Ιταλία, που θα συζητήσουμε με τον κύριο Σόιμπλε στο Βερολίνο και με τον κύριο Μάριο Ντράγκη αύριο στην. Δεν μιλάμε πλέον για διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Τι έχει αλλάξει? Θέλω να σας πω κάτι. Σημασία έχει η ουσία. Πώς θα ονομάσουμε, τι εφημισμούς θα χρησιμοποιήσουμε, έτσι ώστε να κάνουμε πιο εύπεπτο αυτό το οποίο πρέπει να συμβεί για τους ευρωπαίους εταίρους μας που έχουν δεσμεύσεις στους ψηφοφόρους τους, οι οποίες βασίζονται, αν θέλετε, σε σημειολογικά μέσα. Θα τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα μέσα που χρειάζονται για να πετύχουμε το στόχο μας. Ο στόχος μας είναι η απομείωση του χρέους, ο στόχος μας είναι η επιστροφή στην ανάπτυξη και ο πιο βασικός στόχος είναι όλα αυτά να γίνουν έτσι ώστε η ελληνική κοινωνική οικονομία να μεταρρυθμιστεί για να πάψουμε να δημιουργούμε τις κακοήθειες και να συντηρούμε τις κακοήθειες οι οποίες μας έφεραν στο πρόβλημα στο οποίο αντιμετωπίσαμε τώρα. Είμαι αισιόδοξος. Ο κύριος Ντράγκη ήταν ιδιαίτερα χρήσιμος στην επισήμανση του μηχανισμού με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στηρίζει την Ευρωζώνη, τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένων και της Ελλάδας. Είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους περιορισμούς, τους κανόνες και τους κανονισμούς, αλλά και το πώς μπορούν να διαμορφωθούν οι σχέσεις Ελλάδας και Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης ότι δεν γίνεται πλέον να συνεχίσουμε όπως πριν στην Ελλάδα, τόσο στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων που χρειαζόμαστε για να διορθώσουμε τις διάφορες δυσλειτουργίες της ελληνικής οικονομίας.